Για να δούμε τι γίνεται, Χρυσόστομε, και με τις περίφημες αποδείξεις. Ναι. Διότι εποχή φορολογικών δηλώσεων και έχει γίνει το απίστευτο αλλαλού με τις αποδείξεις. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιοι θα βγουν χαμένοι επειδή έχουν συγκεντρώσει περισσότερες αποδείξεις, αν θα βγουν χαμένοι, και ποιοι θα χάσουν. Λοιπόν, έβγαλε μια εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι αποδείξεις θα πρέπει να μαζέψουν ακόμη και αυτοί που θα δηλώσουν κάτω από τα φορολόγητα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος δηλώσει 4.800 ευρώ, θυμίζω ότι το αφορολόγητο είναι στις 5.000, θα πρέπει να έχει συλλέξει αποδείξεις του 25% αυτών των 4.800 ευρώ, δηλαδή 1.200 ευρώ. Αν δεν τα έχει συλλέξει αυτά, θα πληρώσει πρόστιμο 10% επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα σε αυτά που έπρεπε να συλλέξει και αυτά που τελικά έκανε. Αυτό που θα πρέπει επίσης να ξέρει ο φορολογούμενος είναι ότι εάν τα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα βγαίνει μεγαλύτερο από το εισόδημα που δηλώνει, θα πρέπει να μαζέψει αποδείξεις με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Και θα πρέπει να ξέρει επίσης ότι στα τεκμήρια ο έγκαμος θα προσθέτει 5.000 ευρώ, είναι η δαπάνη αυτή η ετήσια, και ο άγαμος 3.000 ευρώ. Δηλαδή, άμα δεν είσαι και λίγο οικονομολόγος, φέτος τη δήλωσή σου χάνεις σε κάθε περίπτωση. Θα υπάρξει πρόβλημα αν σκεφτείς ότι είμαστε υποχρεωμένοι όλοι από που δηλώνουμε 12.000 ευρώ και πάνω να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Οπότε ένα λάθος μπορεί να στοιχήσει. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο κόσμος. Και επειδή στις λεπτομέρειες κρύβονται οι κίνδυνοι, αυτές θα πρέπει να προσέξει. Λοιπόν, να